Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η κατάργηση της μοριοδότησης για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων με το κριτήριο της εντοπιότητας. Η συγκεκριμένη απόφαση καταρχήν αφορά τις προσλήψεις εποχικού και μόνιμου προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έγινε αποδέκτης πάρα πολλών τηλεφωνημάτων και από συμπολίτες και από αιρετούς της ευρύτερης περιοχής, κυρίως της περιοχής που, των πληττωμένων, της περιοχής που δραστηριοποιείται η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και η εντοπιότητα πλέον προσδιορίζεται όχι με τη δημοτικότητα, αλλά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Συνεπώς, εργαζόμενοι, άνεργοι, άνθρωποι που ζητούν εργασία από την περιοχή μας θα μπορούν να πάνε και σε γειτονικούς δήμους χωρίς να στερούνται κανενός δικαιώματος που δεν έχουν την αυτοπιστασία και αντίστοιχα άλλοι πολίτες από άλλους δήμους της περιοχής μας μπορούν να έρχονται και να υποβάλουν τα χαρτιά τους στο Δήμο Κοζάνης. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Κοζάνης, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκεψη, υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να αποδώσει και θετικά για την περιοχή. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αν είναι πλήγμα ή είναι προτέρημα. Εάν καταργείται η εντοπιότητα όχι μόνο σε εσένα αλλά σε όλους τους πάνω από 10.000 και έχεις εσύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις εξαγωγή ανεργίας και όχι εισαγωγή. Έτσι, γι' αυτό είπαμε, γι' αυτό το θέμα έτσι και γενικότερα θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε αναλυτικά, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω αφορά την εντοπιότητα εκτός της ΔΕΗ, την εντοπιότητα για τον δημόσιο και για τους δήμους και τον στενό δημόσιο τομέα. Την ίδια στιγμή όμως θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τις προσλήψεις στη ΔΕΗ. Ενώ υπάρχει ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία παραμένει το κριτήριο της εντοπιότητας για τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Από ό,τι διαβάζω λίγο τώρα μια επισήμαση που έγινε, έχει μια επισήμαση που λέει ότι αυτό δεν θα ισχύσει για τα ορισμένου χρόνου, έτσι, για τα 8 μήνα. Εμείς όμως θέλουμε αυτό να δεσμευτούν ότι θα ισχύσει και για τις προσλήψεις για όποτε γίνουν. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα δεν γίνουν πολλές προσλήψεις στη ΔΕΗ τώρα. Αν ισχύσει και για εκεί αυτό, πράγματι δεν έχουμε και κάποιο λόγο να διαφωνήσουμε. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ισχύει από ό,τι βλέπουμε επισήμαση μόνο για τα 8 μήνα. Αυτή η δέσμευση ότι εξαιρείται αυτές τις περιοχές από αυτόν τον νόμο. Φοβάστε δηλαδή ότι δεν θα εξαιρεθούν για μόνιμο. Ναι, άμα δεν δεσμευτεί κάποιος και δεν καταθεθεί κάπου επίσημα ότι ή από τη ΔΕΗ ή από το κράτος επίσημα ότι αυτό θα ισχύσει, βεβαίως και δεσμευόμαστε. Δεν εξαιρείται συνολικά για όλες τις προσλήψεις της ΔΕΗ. Όχι, είναι, αυτή τη στιγμή η επισήμαση λέει ότι εξαιρούνται μόνο όσοι είναι για ορισμένο χρόνο, δηλαδή τα 8 μήνα. Έτσι, δεν λέει τίποτα για το μόνιμο προσωπικό. Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.